Πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Άρη, τον κύριο Τάσο Οικονόμου, που πιστεύω ότι μας ακούει. Τι κάνετε? Ναι, να σας ακούω. Καμιά χαρά, μια χαρά. Δεν το προλάβατε τον κύριο Κάλλας, είχατε δουλειά, έτσι, στην δουλειά. Ναι, ερχόμουν από τη δουλειά μου και τον πρόλαβα στο τέλος. Βρεθήκαμε για λίγο μετά τη συνέντευξη. Α, μάλιστα. Προφανώς δώσατε ραντεβού για να τα πείτε αναλυτικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θα βρεθούμε, ναι. Μέχρι τη Δευτέρα που θα είναι εδώ πέρα, θα βρεθούμε. Και στον αγώνα, να δούμε πότε θα γίνει και ο αγώνας, θα βρεθούμε κάποια στιγμή, θα τα πούμε εκτενές. Δεν έχετε κάποια νεότερη ενημέρωση για το πότε θα γίνει ο αγώνας τη δεδομένη χρονική στιγμή? Όχι. Και αυτό που είπατε και πριν μου σας άκουσα, ότι είναι για αύριο προγραμματισμένος. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Εμείς προσπαθούμε να τον μεταφέρουμε για τη Δευτέρα, αλλά από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Μάλιστα. Είναι και κάποιες παθογένειες που υπάρχουν και στην πόλη μας, δυστυχώς. Και ομάδα της Θεσσαλονίκης, γιατί η Χαλάστρα Θεσσαλονίκη είναι. Εντάξει, απίστευτα πράγματα. Ακούγαμε χθες εκπρόσωπο του Καμπανιακού να λένε ότι ψάχνουμε να βρούμε τον πρόεδρο, αλλά δεν απαντάει για να μας πει αν θα γίνει το μάτς τη Δευτέρα. Τέλος πάντων, όλοι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Πάμε στα πιο ουσιαστικά πράγματα. Στην ουσία, χθες υπήρξαν δύο ψήφοι εμπιστοσύνης. Ο ένας, η επικύρωση της παραχώρησης του ποδοσφαιρικού τμήματος στον Άλεξ Κάλλας από την Γενική Συνέλευση. Ο δεύτερος, έχω την αίσθηση, ήταν ο πιο αμφίρροπος, τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, γιατί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης το αποτέλεσμα ήταν καθολικό, της ανανέωσης της δικής σας παρουσίας, του δικού σας σχήματος, να το πω πιο σωστά, στον Ερασιτέχνη Άρη. Ναι, όσον αφορά το πρώτο σκέλος, εμείς απλώς σαν σώμα ψηφίσαμε ότι δώσαμε μια μεγαλύτερη βαρύτητα την ανάληψη του ποδοσφαιρικού τμήματος από τον κύριο Κάλλας. Είχε προηγηθεί πριν ένα μήνα από το διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο η παραχώρηση του τμήματος και εδώ πέρα δώστηκε μεγαλύτερη βαρύτητα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, ναι, υπήρχαν κάποιες μια κίνηση από τον κύριο Τάσο το φίλο μου τον Δεσίπρη, ο οποίος θέλησε, ας πούμε, να εμφανιστεί αυτός με ένα καινούργιο σχήμα για να προχωρήσει τις διαδικασίες του συλλόγου. Δικιά μας πρόθεση και πρόταση στο σώμα ήταν να διευρυνθεί, επειδή υπάρχουν σχήμα, να εμπλουτιστεί με άλλα 15 άτομα για να συνεχίσει. Εμφανίστηκαν και πολύ σωστά κάποιοι φίλοι μας Αριανείς στη συνέλευση, οι οποίοι πήραν το λόγο και είπαν ότι καλό θα είναι να καθίσουμε και οι δύο να βρεθούμε και να έχουμε ένα κοινό σχήμα. Σωστά. Κάτι το οποίο και εγώ επικρότησα, όπως και ο Τάσος, ο Δεσίπρης. Στην πορεία όμως που έγινε ένα διάλειμμα δεν μου κατέστη από τη δικιά τους τη μεριά εφικτό αυτό, δεν θελήσανε δηλαδή να προχωρήσουμε έτσι. Ουσιαστικά κάνανε πίσω και είπαν ότι καλό είναι, με το λογικό ότι υπάρχει μια διαφορά στην φιλοσοφία, τη δική τους με τη δική μας, δεν θα μπορούσαμε να συμπλέξουμε δηλαδή. Και έχοντας αυτή την απόφαση στα χέρια, προχωρήσαμε να εμπλουτίσουμε το δικό μας σχήμα με 5-6 άτομα καινούρια και να συνεχίσουμε για το υπόλοιπο διάστημα. Μέχρι τώρα πότε είναι η θητεία σας? Ξέρω ότι υπάρχει μια προσωρινή διαταγή μέχρι τις 5 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι τις 5 Μαρτίου, ναι. Και μετά? Και μετά θα υπάρξει για μεγαλύτερο διάστημα απόφαση του Ειρηνοδικείου. Απλώς χθες ήταν και δικιά μου δέσμευση αυτή τη διοίκηση που τρέχει τώρα. Με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, τέλη Μαΐου δηλαδή κάπου εκεί, και πριν ακόμη γίνουν οι διεργασίες για, όταν με το καλό έχουμε πάρει την πρώτη θέση και είναι να παίξουμε το χρόνο στην Β' Εθνική, πριν λοιπόν γίνουν οι διεργασίες, η Γενική Συνέλευση, να γίνει κάποια μια γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη για να, να συνεχίσει το ίδιο σχήμα ή κάποιο άλλο, το οποίο θα διαχειριστεί μάλλον την πορεία από εκεί και πέρα, γιατί το φλέγον θέμα θα είναι τότε η σύσταση της καινούργιας ΠΑΕ. Αναφέρθηκε σε αυτό ο κύριος Κάλλας, γιατί ρωτήθηκε κιόλας, και νομίζω ότι από όλα όσα ακούγονται δεξιά και αριστερά, έχω την αίσθηση ότι, και θα μου το πείτε εσείς αν είναι πραγματικότητα, τα 8 στα 10, τα 9 στα 10 πράγματα της συμφωνίας Κάλλας Ερασιτέχνη ήδη τρέχουν, ήδη δρομολογούνται, που έχουν να κάνουν με τα χρήματα που θα βάλει, τα ποσοστά του Ερασιτέχνη, το ΦΠΑ που επιτέλους το παίρνει ο Ερασιτέχνης. Αυτό λοιπόν είναι δεδομένο, γιατί ενημερώθηκα και εγώ ότι ακόμα και αυτά
έγιναν θέμα συζήτηση χθες σε σχέση με το μνημόνιο ή οτιδήποτε άλλο, ενώ ήδη εφαρμόζονται. Έχω την αίσθηση ότι αυτά τα πράγματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν είναι ένα, η μετοχοποίηση ή όχι των χρημάτων αυτών που βάζει ο άνθρωπος τη δεδομένη χρονική στιγμή και όπως είπατε και επίσημα χθες, έχει ήδη βάλει 220.000 ευρώ. Και το πώς ακριβώς θα δρομολογηθεί η νέα ΠΑΕ. Αλλά γι' αυτό, φαντάζομαι, όπως λέτε, θα γίνει μια νέα γενική συνέλευση και τότε θα αποφασίσουμε όλοι με βάση τις συνθήκες που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Όχι, όχι, τίποτα δεν κάνεις λάθος, όλα αυτά που ανέφερες. Έτσι ακριβώς θα γίνουν τα πράγματα, τα είπα και πριν. Θα γίνει μια γενική συνέλευση όταν με το καλό έχει ανέβει η ομάδα, η οποία θα πάρει μια απόφαση όσον αφορά το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου. Υπάρχει βέβαια από τον νόμο το ποσό που είναι 360.000, αλλά η γενική συνέλευση μπορεί, το ελάχιστο, που είναι 300 για να συσταθεί πάει στη Β' Εθνική, αλλά η γενική συνέλευση μπορεί να βάλει μια απόφαση για ένα μεγαλύτερο ποσό. Φυσικά, αν όλα πάνε καλά μέχρι τότε, ο κ. Χάλλας είναι στο τιμόν του προσωπικού τμήματος και θελήσει να συνεχίσει, θα έχει έναν πρώτο λόγο να κάνει μια προσφορά για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου. Ο ίδιος είπε σήμερα ότι η δική του πρόθεση και διάθεση είναι 500 φέτος, τα οποία θέλει να μετοχοποιήσει, και άλλα 500 του χρόνου. Και μάλιστα του έγινε και ερώτηση, δεν ξέρω πώς έχει προκύψει αυτό το νούμερο, ίσως μας βοηθήσετε κι εσείς, ότι η πρόθεση του Εραστέχνη να κάνει, να βάλει μετοχικό κεφάλαιο 4 ή 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τον πρόεδρο. Δεν θέλω να μου σχολιάσετε το μήνυμα σε σχέση με τους προέδρους που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια στην ΠΑΕ, οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι τα γνωρίζουμε. Είμαστε στο σημαντικό κομμάτι ότι ο κύριος Κάλλας είπε ότι η δική του πρόθεση είναι 500.000 φέτος, 500.000 του χρόνου. Και του έγινε ερώτηση για το τι θα κάνει αν θα είναι 4 ή 5 εκατομμύρια η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Καταρχήν, ως ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, έχει από κάπου προκύψει το συγκεκριμένο νούμερο, γιατί λίγο πολύ το διαβάζουμε, το ακούμε δεξιά-αριστερά. Όχι, όχι, πρώτα δεν ξέρω. Πρώτα δεν έχω βρεθεί ακόμη για να μιλήσουμε με τον κύριο Κάλλας. Και πιστεύω αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα από τώρα συγκεκριμένουμε κάποιο νούμερο, ας πούμε, το οποίο θα πάρει απόφαση μετά από 3-4 μήνες. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο άκυρο τώρα να συζητάμε για νούμερα τα οποία... Όχι, ξέρετε, πολλές φορές στον Άρη είναι μια παθογένεια αυτή, ότι θέλουμε να ακούμε κάποιον, όχι να λέει έχω 3 δραχμές, οι 3 δραχμές δεν φτάνουν, ενώ δεν έχουμε πολλές φορές ούτε μία. Θέλουμε 10 δραχμές να έρθουν κατευθείαν. Ίσως έτσι να προκύπτει και αυτό το 4-5 εκατομμύρια. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Καλύτερα να έχουμε τα 3 και να τα βλέπουμε, να κυκλοφορούν, παρά να έχουμε τα 10. Παρά να ακούμε τα 10. Να ακούμε τα 10 και να μην υπάρχουν πουθενά. Ένας φίλος λέει ότι χθες μιλήσατε για τα χρήματα που έχει βάλει ο κύριος Κάλλας, δεν αναφερθήκατε στο αν έχει βάλει τελικά χρήματα ο κύριος Γαλανός στην συνέλευση. Νομίζω είπε κάτι ο κύριος Χριστοφορίδης αναφορικά με αυτό. Ναι, έχει γίνει ένας πρώτος διαχειριστικός, λογιστικός έλεγχος για την περίοδο αυτή που ήταν ο κύριος Γαλανός στο τιμόνι του ποδοσφαιρικού τμήματος. Έχουμε κάποια στοιχεία στα χέρια μας. Θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο στρατικά. Αυτό το οποίο έλεγα από καιρό, από τότε ακόμη και πριν την προηγούμενη θητεία μου που ήμουν με τον πρόεδρο. Όντως, το έχετε αναφέρει. Παραστατικά τα οποία εγώ θα το πάρουμε ένα τηλέφωνο του διοργανώτου και του συνεργάτη του, αν έχουν άλλα στοιχεία όσον αφορά έξοδα τα οποία έχουν κάνει, να τα φέρει και αυτά για να έχουμε μια πιο καλή εικόνα. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να αναφερθώ σε ποια είναι τα ποσά, απλώς είμαι σίγουρο ότι λείπουν παραστατικά. Μάλιστα. Όχι, να το δεχτούμε, αλλά αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι ο κόσμος του Άρη κάποια στιγμή πρέπει να ενημερωθεί για το τελικά αν έβαλε ο άνθρωπος 5 δραχμές, 10, 100 ή δεν έβαλε. Γιατί έχουν ακουστεί απίστευτα νούμερα. Έχουν ακουστεί για 500.000, για 300.000, έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει ο ερασιτέχνης, και νομίζω ότι είστε η μόνη υπεύθυνη, κύριε Πρόεδρε, με όλο το θάρρος, να το ανακοινώσετε στον κόσμο του Άρη εσείς κάποια στιγμή. Φυσικά, γιατί ενδιαφερόμαστε περισσότερο και για το λογιστικό κομμάτι. Πρέπει να έχουμε αυτά τα παραστατικά για να κάνουμε τις αντίστοιχες εγγραφές. Να είμαστε εντάξει και στο λογιστικό κομμάτι όσο αφορά τα βιβλία του Σιλό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μας είπατε ότι δεν έχετε ακόμα προγραμματίσει τη συνέντευξη με τον κύριο Κάλλας. Να πάω λίγο στα θέματα του Εραστέχνη, γιατί έρχονται και τέτοια μηνύματα. Πώς θα μπορέσει ο ΑΣ να ανταπεξέλθει από εδώ και στο εξής? Είστε πιο αισιόδοξο σε σχέση με πριν από ένα
πεντάμινο, εξάμινο, όπου υπήρχαν σωρία προβλημάτων. Υπήρχε θέμα με το αέριο, υπήρχε θέμα με το ρεύμα, υπήρχε θέμα με το νερό, με το γυμναστήριο, είχατε την επίσκεψη των υπαλλήλων. Βέβαια, ξέρουμε ότι ήδη κάποια πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά, απλά το ξέρουμε εμείς, σας το ρωτάω για να το μάθει και ο κόσμος. Σε σχέση με το καλοκαίρι, που τα προβλήματα ήταν πολύ περισσότερα, έχουν μπει κάποια πράγματα σε μια σειρά, όπως είπατε και εσείς. Υπάρχει μια, ας το πούμε, ροή χρημάτων, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά τώρα, από το, εδώ και ένα μήνα, που είναι ο κ. Καλαδής στο τιμόνι του προσφορικού τμήματος. Γιατί οι υπόλοιπες ροές χρημάτων είναι πενιχρές. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για τα έσοδα από το γυμναστήριο, που είναι λιγοστά. Εδώ τώρα τρέχουν τα τηλεοπτικά της Νόβα που έχουμε ένα ποσοστό σύμφωνα με το μνημόνιο που συνεργασίασε με το προσφορικό τμήμα. Υπάρχουν τα έσοδα από τους αγώνες, τα οποία είναι αυτά τα οποία είναι να λαμβάνουν. Να τον ξανακαλέσουμε. Λοιπόν, έχουμε πάλι τον πρόεδρο. Ναι. Έλεγα ότι υπάρχει πληροφορία ότι έχει συνενέσει πλέον ο Καμπανιακός. Περιμένουμε την ΕΠΟ για την απάντηση και την αλλαγή της ημέρας. Ναι, συνεχίστε. Λέγατε για την. Αν δεν κάνω λάθος, στην Νόβα κόπηκε η κουβέντα σας. Ναι, ναι. Έλεγα ότι τώρα υπάρχουν κάποια σταθερά έσοδα τα οποία από εδώ και πέρα, από τον Ιανουάριο, δηλαδή ο κ. Καλαϊτζίδης, μέχρι και τον Μάιο-Ιούνιο, τέλος της αγωνιστικής περίοδου, ξέρουμε ότι θα εισθέσουν στα ταμεία του ΑΣ. Άρα λοιπόν μπορούμε να προγραμματίσουμε κάποια. Μια ροή αποπληρωμής δαπανών, όπως είναι το φυσικό αέριο που σας είπα, η επίσκεψη εργασίας που έληξε τον προσωπικού πάνω στο λογιστήριο και της καθαριότητας. Φυσικά δεν τελειώνει εκεί πέρα. Οι υποχρεώσεις είναι πολύ περισσότερες, αλλά υπάρχει τουλάχιστον μια ροή χρημάτων και μπορούμε να προγραμματίσουμε έστω και κάποια από αυτά. Mm-hmm. Χθες, να πω γιατί στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα και λέει να ρωτήσω αν έβαζε και ο Δεσύπρης την υπογραφή του για την εκαθάριση. Εδώ να σημειώσουμε καταρχήν ότι ο κύριος Οικονόμου την έβαλε την υπογραφή για την εκαθάριση, γιατί το σημείωσε ο κύριος Κλεόπας αυτό. Εγώ θα πω ότι άκουσα τον κύριο Δεσύπρη να λέει ότι θα έβαζε και αυτό στην υπογραφή του για την εκαθάριση. Το έχει πει και δημόσια και το σημείωσε και στη συνέλευση χθες. Και σήμερα καθηγητή το έχει πει και δημόσια. Και μου λέει επίσης τι έγινε μετά το Γαλανό και έκαναν πέρα τον Τάσο. Σας διαβάζω ακριβώς το μήνυμα για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Δεν ήταν κάτι. Αναφερθούμε σε εκείνη την περίοδο. Μα ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι. Αν αφαιρθούμε σε εκείνη την περίοδο, υπήρχε ένα σχήμα με τον Τάσο, τον Δεσύπρη, που ήμουν και εγώ μέσα και περίπου άλλα 15 άτομα. Εγώ είχα μιλήσει μαζί του και του είχα πει ότι προχωράμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον Άρη. Στην πορεία ακούστηκαν διάφορες αντιρρήσεις όσον αφορά το θέμα του ποιος ήταν επικεφαλής. Mm-hmm. Κάποιες αντιρρήσεις όσον αφορά το πρόσωπο του Τάσου, ο οποίος έχει τη δικιά του ιστορία στον αριανό κόσμο. Υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις όσον αφορά το πρόσωπο του. Δεν θέλανε δηλαδή πολύ να είναι επικεφαλής. Μάλιστα. Εκεί έγινε η στροφή. Εγώ είπα ότι δεν με πειράζει να είμαι εγώ επικεφαλής, απλώς θα ήθελα να είμαστε πάλι όλοι μαζί. Εκεί ήταν πίσω ο φίλος μου ο Τάσος και δεν ήθελε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι για πρώτη φορά σε μια συνέλευση χθες υπήρχαν δύο, δεν θα το πω παρατάξεις, θα το πω ότι υπήρχαν δύο διαφορετικές σκέψεις, γιατί αυτό είπε και ο Τάσος Δεσύπρης. Έχουμε μια διαφορετική φιλοσοφία και πιστεύουμε ότι πρέπει να πάμε κάπως διαφορετικά. Αλλά δεν υπήρχαν ούτε ύβρις, ούτε διαμάχες, ούτε φωνές, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κύριε Πρόεδρε, ότι είναι υγεία να υπάρχουν και διαφορετικές φωνές μέσα στο Σύλλογο, αρκεί αυτές να εκφράζονται δημοκρατικά και με στόχο να, πώς να το πω, να σκέφτεται, να περνάει και μια δεύτερη σκέψη από αυτόν που διοικεί για το αν κάνει κάτι σωστά ή λάθος. Έτσι ακριβώς είναι. Χαίρομαι που το επισήμανες αυτό. Είμαστε φίλοι με όλα τα παιδιά που τέλος πάντων ας πούμε ήταν σε ένα άλλο σχήμα, δεν ήταν σε κανένα άλλο σχήμα, άλλωστε τους ξέρω και από το κολυμβητικό το τμήμα που εγώ ήμουν επικεφαλής στο προηγούμενο διάστημα που δεν ήμουν πρόεδρος. Δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και τότε και τώρα. Τον Τάσο τον ξέρω χρόνια. Δηλαδή είναι φωνές οι οποίες όχι μόνο ακουγόταν, ακούγονται και θα ακούγονται και θα τις παίρνει πάντα υπόψη μας. Ότι μπορούν να συνεισφέρουν, είτε αυτό είναι σε χρόνο, είτε είναι σε χρήμα ή οτιδήποτε, να μας συστήσουν κάποιον ο οποίος έχει να κάνει μια χορηγία και οτιδήποτε άλλο, όχι μόνο για αυτούς. Γενικά το
το αίτημα αυτό, τέλος πάντων, να το πούμε, το αφρασίμα απευθύνεται σε όλο τον αριανό κόσμο, τους τρανούς κοντά μας. Χθες έγινε μια πολύ καλή, πιστεύω, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια Γενική Συνέλευση. Ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις, υπήρχαν φυσικά αντικρίσεις, θα ήταν κακό να μην υπήρχαν. Αλλά όλα πήγαν κατευθείαν και όλοι φύγαμε αγκαλιασμένοι. Mm-hmm. Και πρέπει να πούμε ότι και αυτοί που εξελέγησαν, να το πω έτσι απλά χθες, αλλά και αυτοί που δεν εξελέγησαν, είναι οι ενεργοί στον ερασιτέχνη. Γιατί πολλές φορές ακούμε και δέχεστε όλοι σας κριτική, και βέβαια πρέπει να δέχεστε και κριτική, κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε, για διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν στο Σύλλογο. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να αναγνωρίσουμε και σε εσάς και στον Τάσο του Δεσίπρη και στους ανθρώπους που έχουν συνταχθεί πίσω σας και στους ανθρώπους που συντάχθηκαν χθες στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Δεσίπρη, ότι είστε οι άνθρωποι, οι λίγοι δυστυχώς, που ασχολείστε ενεργά με τον ερασιτέχνη. Είναι εύκολο για μένα να σας ασκώ κριτική, όπως τουλάχιστον το κάνω με το όνομά μου και λόγω της ιδιότητας. Είναι εύκολο μέσω του Facebook ή του Twitter να ευρίζονται οι παράγοντες που βρίσκονται στον ερασιτέχνη Άρη, και μιλάω για όλους, αλλά είναι οι 51 που χθες βρέθηκαν και ψήφισαν. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ήταν εκεί χθες. Δεν ήταν εκεί. Ήταν και κάποια πόλη, να στο πούμε, αριανή. Εγώ επαναλαμβάνω αυτή την πρόσκληση σε όλους αριανούς. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δείξουμε να έχουμε καλά δείγματα και να προχωρήσουμε την ομάδα όπως θεωρούμε σωστό. Αυτά τα αποτελέσματα αυτά βγαίνουν και θα φαίνονται, τίποτα δεν είναι κρυφό. Και ελπίζω να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Τα 51 είναι ένα στοίχημα, είναι πέρα από τα οικονομικά που είπαμε πριν. Γίνεται μια εκαθάριση στο Μητρό των Μελών. Mm-hmm. Υπάρχουν πάνω από 1000 ονόματα αυτή τη στιγμή στο Μητρό, τα πάρα πολλά από αυτά είναι ενεργά, είτε έχουν πεθάνει, είτε έχουν δει προεγγραφές κτλ. Έχουν γίνει διάφορες. Κάποιος δεν πήγαινε, ας πούμε, για πολλά χρόνια και μετά από καιρό εμφανιζόταν και είχαμε χάσει τα στοιχεία του, έκανε μια δεύτερη εγγραφή. Δηλαδή όλα αυτά εδώ ήδη έχουμε ορίσει μια επιτροπή με 3 άτομα τα οποία θα μπορέσουν να κάνουν μια καταγραφή όλων των μελών, να δούμε πού βρισκόμαστε. Ποια είναι τα τακτοποιημένα, ποια είναι τα δόκιμα μέλη, έτσι, ποια είναι αυτά τα οποία θα προφθύνουμε πάλι κλήσεις για να επαναδραστηριοποιηθούν. Και ελπίζω την άλλη φορά να είμαστε διπλάσιοι και τριπλάσιοι. Νομίζω ότι θα γίνει αυτό έτσι και αλλιώς, Πρόεδρε, γιατί υπάρχει και η διάλυση της λέσχης πλέον, καθώς δεν θα υπάρχει ΠΑΕ. Και έχω την αίσθηση ότι οι συνελεύσεις του ερασιτέχνη όντως θα έχουν πολλά περισσότερα μέλη, γιατί πάρα πολύ απλά θα είναι το μοναδικό μέσο έκφρασης του κόσμου του Άρη η Γενική Συνέλευση του ερασιτέχνη, του Συλλόγου. Γιατί θα είναι και πολύ μεγαλύτερη βέβαια και η ευθύνη του ερασιτέχνη. Και η ευθύνη του ερασιτέχνη θα είναι μεγάλη, αλλά και η. Το στόμα του κόσμου θα είναι τεράστιο όσο πλησιάζουν οι μέρες και όσο η εβδομάδα πηγαίνει καλά και όσο βλέπουμε ότι θα είναι έτσι στην άλλη κατηγορία. Φαντάζομαι ότι η Γενική Συνέλευση που θα γίνει για να οριστεί το μετοχικό κεφάλαιο, ας πούμε, της υποείδησης ΠΑΕ για την Β' Εθνική, θα έχουμε πάρα πολύ περισσότερο κόσμο. Ωραία. Πριν σας ευχαριστήσω, χθες υπήρξε και η διαγραφή του κυρίου Σκόρδα, είναι μια απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Είναι οριστικό αυτό το θέμα? Ναι. Είχε επαφή από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση για την επόμενη χθεσινή, δηλαδή, απόφαση να συζητηθεί το θέμα και ψηφίστηκε η διαγραφή του. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, να πείτε προς τον κόσμο του Άρη. Νομίζω ότι ο ελεγκτικός ρόλος του ερασιτέχνη είναι πιο ουσιαστικός από ποτέ την δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς έχει υπό τη σκέπη του και το ποδοσφαιρικό τμήμα, και μακάρι από το καλοκαίρι και έπειτα το ποδοσφαιρικό τμήμα να το αναφέρετε μόνο για να εισπράτετε τα ποσοστά που αναλογούν στο Σύλλογο. Αυτό θα ήταν ευχής έργο, ναι. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.